Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Είναι αρκετές οι φορές που ο σύντροφός μας ή ο άνθρωπος που είμαστε μαζί του μας δίνει κάποια σημάδια με τη γλώσσα του σώματος, να το πούμε, με κάποιο δισταγμό από την πλευρά του, να το πούμε, σαν κάτι να θέλει να μας πει, αλλά δεν παίρνει την απόφαση να το πει. Αυτό λοιπόν είναι και το σημερινό θέμα μας του Pick a Card. Τι σκέφτεται, τι θέλει να σας πει και διστάζει, και αν τελικά θα πάρει την απόφαση να μιλήσει. Έχουμε 3 πακέτα. Πάρτε το χρόνο σας. Μην βιαστείτε να διαλέξετε. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Σκεφτείτε μέσα σας ή πείτε το φωναχτά. Τι σκέφτεται, τι θέλει να μου πει και διστάζει. Θα μιλήσει. Και μετά διαλέξτε το πακέτο που ταιριάζει περισσότερο στο γούστο σας ή στη διαίσθησή σας. Για πάμε να δούμε λοιπόν το πακέτο νούμερο 1, τι έχει να μας πει. Στην αριστερή στήλη είναι οι σκέψεις του, αυτά δηλαδή που σκέφτεται αλλά δεν θέλει ή δεν βρίσκει το θάρρος ακόμα να σας τα πει. Και στη δεξιά στήλη είστε εσείς και το πώς ερμηνεύετε τη συμπεριφορά του ανάλογα με τη σιωπή του. Ξεκινάμε λοιπόν από τη δική του πλευρά. Ο καλός σας νιώθει και σκέφτεται ότι πολλές φορές είναι σαν να του γυρνάτε την πλάτη σε αυτά που πραγματικά επιθυμεί να κάνει. Νιώθει ότι δεν ανταποκρίνεστε στις πραγματικές του επιθυμίες, ότι πολλές φορές τον βάζετε εντός εισαγωγικών σε αναμονή, ότι δηλαδή εκείνος εκφράζει κάτι, «Α, ξέρεις, πάμε να κάνουμε αυτό» και εσείς το απαντάτε, «Ναι, μωρέ, θα δούμε, δεν είμαι σίγουρη ακόμα», κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα συναίσθημα που του προκαλεί πάγωμα. Εκείνη την ώρα δηλαδή νιώθει σαν να έπεσε ένας κουβάς με πάγο πάνω στο κεφάλι του. Νιώθει δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο προσπαθείτε να ακυρώσετε τον αυθορμητισμό του. Ότι είστε λιγότερο αυθορμητοί από ότι είναι εκείνος. Και αυτό τον προβληματίζει. Και πολλές φορές σκέφτεται ότι «Έλα μωρέ, τι να πάω να προτείνω τώρα, αφού ξέρω την απάντηση». Πάλι θα μου πει «Έλα, άστο μωρέ, θα δούμε, δεν είμαι σίγουρη, θα το ξανασυζητήσουμε» κτλ. Κάνει όνειρα για τις σχέσεις σας, η αλήθεια είναι. Θα ήθελε να μοιράζεστε κάτι πολύ πιο αυθόρμητο, αλλά κάπου νιώθει ότι δεν μπορεί να περιμένει κάτι πιο χειροπιαστό στο μέλλον μεταξύ σας. Νιώθει ακυρωμένος. Νιώθει ότι θέλετε εσείς να έχετε τον έλεγχο σε όλα. Όσον αφορά τη δική σας την πλευρά, τη δεξιά στήλη δηλαδή, εσείς τη συμπεριφορά του και αυτά που σας λέει τα θεωρείτε επιπόλαια. Θεωρείτε ότι αυτός ο άνθρωπος παραέχει ένταση μέσα του. Ότι κάπου είναι ανώριμος, κάπου είναι σαν μικρό παιδί. Και η αλήθεια είναι ότι κάπου εσείς τον βλέπετε περισσότερο σαν παιδάκι ή σαν ένα πολύ καλό φίλο, παρά σαν εραστή. Δεν του δίνετε δηλαδή την αξία που πραγματικά χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Τον υποτιμάτε κάπου. Ότι «έλα μωρέ, εντάξει», συνέχεια λέει ότι του κατέβει και δεν μπορώ και αυτό με κουράζει και συνέχεια ζητάει να κάνουμε πράγματα, αλλά δεν σκέφτεται και εμένα που εγώ κουράζομαι ή που κάνω το ένα ή που κάνω το άλλο. Και όχι μωρέ, κάθε λίγο και λιγάκι θα πρέπει να τρέχουμε για το δικό του γυνάτι. Κάπως έτσι να το περιγράψω. Εσείς κάπου αντιστέκεστε στα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου. Αντιστέκεστε, φοβάστε. Δεν θέλετε να είσαστε τόσο αυθόρμητοι, γιατί φοβάστε μήπως χάσετε τον έλεγχο. Έχετε μία τάση να δραματοποιείτε τα πράγματα λιγάκι. Και αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητά σας. Την καθημερινότητα που έχετε μαζί. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αγάπη από την πλευρά σας απέναντί του. Υπάρχει. Αλλά και πάλι, κάπου δεν τον αφήνετε εντός εισαγωγικών να είναι ο εαυτός του. Προσπαθείτε να ελέγχετε και τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Θέλετε εσείς να έχετε τον πρώτο λόγο. Εν τω μεταξύ υπάρχει και η περίπτωση διαφοράς ηλικίας. Εσείς να είστε μεγαλύτεροι από τον σύντροφό σας. Ή, αν όχι, έχετε την τάση να του φέρεστε περισσότερο σαν μαμά παρά σαν σύντροφος. Θα μπορέσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να εκφραστεί τελικά ελεύθερα και να πει αυτό που πραγματικά θέλει? Η απάντηση είναι ναι, αλλά πώς? Πρέπει να του το επιτρέψετε εσείς
να σας πλησιάσει. Χαλαρώστε μαζί του. Δείξτε του ότι πραγματικά θέλετε να τον ακούσετε. Δώστε μεγάλη προσοχή και μεγάλη σημασία σε αυτά που θα σας πει. Ακούστε με κάθε λεπτομέρεια, επειδή η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και θα δείτε πως σύντομα θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας με πιο χαλαρό τρόπο, χωρίς να κλείνετε στο καβούκι του, χωρίς να ταμπουρώνετε δηλαδή. Τα πράγματα μεταξύ σας μπορούν να εξελιχθούν πάρα πολύ θετικά αν εσείς σταματήσετε να είσαστε περισσότερο μαμά και λιγότερο σύντροφος. Πρέπει να το δουλέψετε λιγάκι αυτό με τον εαυτό σας. Αν μπορέσετε, τότε θα έχετε πετύχει να εξαλείψετε αυτό που τον κάνει να κρατάει τις σκέψεις του για τον εαυτό του. Η επικοινωνία σας θα ανοίξει. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Και πάμε λοιπόν τώρα στο πακέτο νούμερο 2, να δούμε τι έχει να μας πει. Στην αριστερή στήλη είναι οι σκέψεις του, αυτά δηλαδή που σκέφτεται αλλά δεν θέλει ή δεν βρίσκει το θάρρος ακόμα να σας τα πει. Και στη δεξιά στήλη είστε εσείς και το πώς ερμηνεύετε τη συμπεριφορά του ανάλογα με τη σιωπή του. Ξεκινάμε λοιπόν από τη δική του πλευρά. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός νιώθει αποξενωμένος από εσάς. Κάπου νιώθει ότι ίσως αυτό που έχετε μεταξύ σας είναι και μια περιπέτεια χωρίς συνέχεια. Θεωρεί ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο χώρο εντός αγωγικών. Πιθανότατα η σχέση σας να είναι βασισμένη πιο πολύ στη διασκέδαση παρά σε πιο βαθιές έννοιες. Αυτό τον προβληματίζει. Επιπλέον, κάτι στη συμπεριφορά σας τον κάνει να νιώθει ότι για να κρατηθεί αυτή η σχέση ζωντανή ή θα πρέπει να μένετε μακριά ο ένας από τον άλλον ή θα πρέπει να αλλάζετε περιβάλλον ή εκείνος ή εσείς. Για παράδειγμα, πιθανότατα να διατηρείτε 2 διαφορετικά σπίτια και να βρίσκεστε μαζί όταν θέλετε να βρίσκεστε μαζί. Όχι όμως να ζείτε μαζί. Κάπου νιώθει ότι είναι σαν να σας κυνηγάει και ότι πιθανότατα αυτό ίσως και να συνεχιστεί επαόριστον. Νιώθει ανικανοποίητος. Αυτό τον μπλοκάρει. Νιώθει ότι δεν παίρνει από εσάς κάτι που να τον κάνει να νιώσει μια σταθερότητα. Και πολλές φορές αναρωτιέται μήπως εσείς κάποια στιγμή του ζητήσετε να φύγει. Όταν λέμε να φύγει, εννοούμε να φύγει από τη ζωή σας. Αυτός ο άνθρωπος με λίγα λόγια δεν έχει εμπιστοσύνη στα δικά σας συναισθήματα απέναντί του. Εκείνος ξέρει καλά τι νιώθει. Δεν είναι σίγουρος όμως για εσάς. Γι' αυτό τον κάνει να κρατάει το στόμα του κλειστό. Να μην αντιδρά αυθόρμητα. Προβληματίζεται πάρα πολύ. Υπάρχει εδώ και μεγάλη πιθανότητα να είναι μεγαλύτερος από εσάς. Εσείς από την πλευρά σας προβληματίζεστε με τις αντιδράσεις του, προβληματίζεστε με το κλειστό του στόμα, καταλαβαίνετε ότι κάτι θέλει να σας πει, αλλά δεν το ανοίγουμε το στοματάκι μας για να μιλήσουμε. Με αποτέλεσμα να νιώθετε κάπου προδομένοι, πιθανότατα να νιώθετε και απογοήτευση ή ακόμα και τύψεις ότι εσείς κάνατε κάτι σε εκείνον και με κάποιο τρόπο τώρα σας εκδικείτε εντός εισαγωγικών με τη στάση του και με τη συμπεριφορά του. Νιώθετε σαν να κάνατε κάτι λάθος. Και αυτό είναι που πυροδότησε όλο αυτό το κλείσιμο αυτού του ανθρώπου στον εαυτό του. Κάποιες φορές νιώθετε σαν να παίζετε με τη φωτιά εσείς. Θα καώ, δεν θα καώ, θα τα καταφέρω. Και αντίστοιχα, επιπλέον νιώθετε ότι η σχέση σας περνάει κρίση. Μία κρίση που πολύ αμφιβάλλετε πώς θα βρεθεί ο τρόπος να επιληθεί. Νιώθετε ότι έχετε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Πολλές φορές σας περνάει και από το μυαλό μήπως υπάρχει και τρίτο άτομο ανάμεσά σας. Μήπως δηλαδή εκείνος έχει χάσει το ενδιαφέρον του απέναντί σας, σύμφωνα με τη στάση που δείχνει σε εσάς, γι' αυτό το λόγο, ότι δηλαδή υπάρχει κάποιο άλλο άτομο στη ζωή του. Αυτό που επιθυμείτε πάρα πολύ είναι να υπάρξει ένα είδος συμφιλίωσης εντός εισαγωγικών, ένα είδος επανασύνδεσης και επιστροφή της ηρεμίας μεταξύ σας. Και επιπλέον νιώθετε ότι υπάρχουν διαφορές στο χαρακτήρα μεταξύ σας.
και ότι ίσως αυτές οι διαφορές κάποιες φορές να φαντάζουν αγεφύρωτες. Ότι δηλαδή εσείς, κατά κάποιο τρόπο, οφείλετε να συμβιβαστείτε με κάποια πράγματα. Θα μπορέσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να εκφραστεί τελικά ελεύθερα και να πει αυτό που πραγματικά θέλει? Η απάντηση είναι ναι. Αλλά πώς? Να έχετε θάρρος. Μην νιώθετε ότι ρυψοκινδυνεύετε. Αποφύγετε να νιώσετε αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό σας. Αν το καταφέρετε αυτό, θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, πολύ σύντομες, και θα ζήσετε αξέχαστες στιγμές ευτυχίας μεταξύ σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αναλογιστείτε τις εμπειρίες του παρελθόντος, του δικού σας παρελθόντος. Τον γνωρίζετε αυτό το χαρακτήρα. Οπότε κρατάτε στα χέρια σας και το κλειδί, εντός αγωγικών, ώστε να μπορέσετε να τον ξεκλειδώσετε. Με τρυφερές επιθέσεις αγάπης, με αγκαλιές, με φιλιά, με γλυκόλογα, με στοργή, και θα δείτε υπέροχες εξελίξεις. Είναι στο χέρι σας. Μη φοβηθείτε και μη χάνετε το κουράγιο σας. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και θα δείτε ότι θα τα καταφέρετε. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή σας επιτυχία. Και πάμε τώρα να δούμε το τρίτο πακέτο, τι έχει να μας πει. Στην αριστερή στήλη είναι οι σκέψεις του, αυτά δηλαδή που σκέφτεται αλλά δεν θέλει ή δεν βρίσκει το θάρρος ακόμα να σας τα πει. Και στη δεξιά στήλη είστε εσείς και το πώς ερμηνεύετε τη συμπεριφορά του ανάλογα με τη σιωπή του. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει σχέδια για ένα κοινό μέλλον μεταξύ σας. Επιθυμεί σταθερότητα, επιθυμεί ανταμοιβή της υπομονής που έχει κάνει μέχρι τώρα στη σχέση σας. Θέλει μαζί σας να έχει μία σχέση με διάρκεια, ακόμα και να αγοράσετε ένα σπίτι, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, που θα είναι η μόνιμη φωλιά σας. Επιθυμεί αρμονία μεταξύ σας όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Όμως, σε αυτή τη φάση νιώθει ότι δεν ικανοποιείται απόλυτα, ότι οι προσπάθειές του για ένα σταθερό και γαλήνιο μέλλον κάπου σαμποτάρονται. Θεωρεί ότι δεν είστε 100% πρόθυμοι να μοιραστείτε τα σχέδια που έχει. Αυτό του προκαλεί αβεβαιότητα. Φοβάται πολύ μη σας χάσει. Φοβάται μήπως τελικά τα ενδιαφέροντα δεν είναι και τόσο ίδια όπως όταν ξεκινήσατε αυτή τη σχέση. Θέλει να σας εμπιστευτεί, αλλά κάπου θέλει να είναι και ρεαλιστής. Οπότε ταμπουρώνεται. Δεν τα λέει αυτά εύκολα. Δεν σας τα εκφράζει. Δείχνει σκεφτικός. Δείχνει προβληματισμένος. Δείχνει και λίγο μουρτζούφλης, να το πούμε έτσι. Με αποτέλεσμα εσείς να μπερδεύεστε και να λέτε, μα καλά, τι γίνεται εδώ πέρα, θέλει ή δεν θέλει, τα εννοεί αυτά που λέει ή τα λέει έτσι απλά για να τα πει και να περάσει η ώρα που λέμε. Τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί ενώ μου δείχνει ότι πράγματι θέλει να επενδύσει από όλες τις απόψεις σε ένα κοινό μέλλον μεταξύ μας, από την άλλη την πλευρά μου δείχνει αβέβαιος, σαν να μην με εμπιστεύεται, σαν να μην υπολογίζει τη δική μου γνώμη κτλ. Κτλ. Αυτό εσάς κάποιες φορές σας κάνει να θέλετε πραγματικά να του φέρετε ένα πιάτο στο κεφάλι. Νιώθετε ότι τρελαίνεστε. Σας φαίνεται τόσο αφύσικη και ενιγματική η συμπεριφορά του, που πολλές φορές δεν αντέχετε και ότι είστε στο παραπέντε να έχετε πολύ άσχημα ξεσπάσματα θυμού, να χάσετε το δικό σας έλεγχο, αν ήδη δεν το έχετε κάνει κιόλας. Αυτόν τον άνθρωπο τον θέλετε πάρα πολύ. Θέλετε επιτέλους να ανταποκριθεί σε εσάς. Επιτέλους να αφήσει όλα αυτά τα παιχνιδάκια κρυφτού. Έτσι φαίνεται σε εσάς, δεν είναι έτσι για εκείνον βέβαια. Αλλά αυτό θέλετε. Θέλετε να σταματήσει όλα αυτά τα ενιγματικά που δεν μπορείτε εσείς να καταλάβετε και να σας δείξει με όλο του το πάθος το πόσο πολύ σημαντικοί είστε για εκείνον. Θέλετε να είναι πιο παθιασμένος. Θέλετε να σας συμπεριφερθεί πολύ πιο αυθόρμητα. Να σας βουτήξει και να γίνει το έλα να δεις. Κάτι που εκείνος από την πλευρά του μπλοκάρει. Και αυτό εσάς
πραγματικά σας τρελαίνει. Νιώθετε ότι είστε μπροστά στην πηγή και δεν μπορείτε να πιείτε νερό. Και παράλληλα, νιώθετε και πολύ μεγάλη ψυχική κόπωση. Έχετε κουραστεί από αυτή την αφύσικη συμπεριφορά του. Θα μπορέσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να εκφραστεί τελικά ελεύθερα και να πει αυτό που πραγματικά θέλει? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα πει ξεκάθαρα ούτε τη γνώμη του, ούτε και θα σας δείξει ξεκάθαρα τι νιώθει για εσάς. Αυτό δηλαδή που λέγαμε και πριν. Αυτό τον αυθορμητισμό που χρειάζεστε εσείς, όχι, δεν θα σας τον δώσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κάπου πάσχει στον τομέα της κοινωνικότητας και επιπλέον χάνει εύκολα το κουράγιο του, επειδή έχει πλάσει στο μυαλό του έναν κάπως ονειρικό κόσμο. Όχι βέβαια ότι αυτό είναι κακό. Αυτός ο άνθρωπος δεν ζητάει παράλογα πράγματα, ζητάει πολύ απλά πράγματα στην πραγματικότητα. Όμως θα χρειαστεί να περιμένετε εσείς, θα χρειαστεί να περιμένετε ακόμα. Αυτό εξαρτάται από εσάς και κατά πόσο θέλετε πραγματικά να είσαστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά σας, αλλά και από τη δική του. Εσείς είστε πιο εκδηλωτικό άτομο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν μπορείτε να κάνετε υπομονή, έχει καλώς. Αν όχι, η επιλογή είναι δική σας. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά, καλή σας επιτυχία!